185 από το βιβλίο Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ια και εδάφιον 8, σελίδα 185, κεφάλαιον Ια και εδάφιον 8. Δια τούτο θέλετε φυλάτη πάσα στα εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερον, δια να κρατεωθείτε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην εις την οποία υπάγετε, δια να κληρονομήσετε αυτήν και δια να μακροημερεύσετε επί της γης, την οποία όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σας να δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα αυτών γη ρέου σαν γάλα και μέλι. Διότι η γη στην οποία εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπηρες τον σπόρο σου και πότιζες δια του ποδός σου ως κήπων λαχάνων, αλλά η γη στην οποία διαβαίνετε δια να κληρονομήσετε αυτήν γη ωραίων και κοιλάδων από τις βροχής του ουρανού πίνει είδωρ, γη την οποία Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτή, από της αρχής του έτους έως τέλος του έτους. Και αν επιμελώς ακούσετε τα εντολάς μου, τας οποίας εγώ προστάζω εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμον και την όψιμον, δια να συνάξεις τον σίτο σου και τον ίνον σου και το έλεον σου. Και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δια να τρώει και να χορταίνεις. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήστε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Και εξαυθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και κλείσει τον ουρανόν δια να μην βρέξει και η γη δια να μην δώσει τους καρπούς αυτής και εξολοθρευτείτε πάρα αυτά εκ της γης της αγαθής την οποία δίδει σε εσάς ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχήν σας και θέλετε δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σας και θέλουν συνείστε ως προμετωπίδιον μεταξύ των οφθαλμών σας και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας ομιλούντες περί αυτών καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος και θέλεις γράψει αυτά αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου, δια να πολλαπλασιαστώ συν ημέρε σου και ημέρε των τέκνων σου επί της γης την οποία ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σας να δώσει σε αυτούς ως ημέρε του ουρανού επί της γης. Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσα σας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριο τον Θεόν σας, να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι σε Αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα ταύτα τα έθνη απ' εμπροστέν σας και θέλετε χληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σας. Πας ο τόπος όπου αν πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε, από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από ποταμού του ποταμού Εφράτου και ως τις θαλάσσεις της προσδισμάς θέλει είστε το όριό σας. Ουδής θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέ σας, τον φόβο σας και τον τρόμο σας θέλει εμβάλει Κύριος ο Θεός σας επί προσώπου πάσης της γης. Επί προσώπου πάσης της γης την οποία πατήσετε, καθώς είπεν εις εσάς αμήν. Λίγες ώρες για να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού και ο λαός Ισραήλ να μπει να κληρονομήσει γη ρέουσα γάλα και μέλι. Λίγες ώρες που θα τολμούσα να πω με αγωνία ο Θεός προσπαθεί με το λόγο του να δώσει ασφαλή οδό και ασφαλές περπάτημα και νίκη στο λαό Ισραήλ, ο οποίος εισέρχεται να κληρονομήσει μία γη η οποία δεν είναι ακατοίκητος, αλλά αντιθέτως έχει πόλεις πολλές τις οποίες υπεσχέθη ο Θεός στο λαό Ισραήλ ότι θα χαρίσει. Έχει αγρούς, έχει αμπέλια, έχει ελαιώνες τους οποίους δεν εφύτευσε,
αλλά υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα χαρίσει στο λαό Ισραήλ για να κληρονομήσουν. Έχει ευλογίες μεγάλες, οι οποίες όμως πρέπει να κερδιθούν σαν λάφυρο από το λαό Ισραήλ. Γιατί αυτό που περιμένει το λαό Ισραήλ μπαίνοντας είναι μεν μια γη αγαθή, αλλά την οποία πρέπει να καταλάβει με πόλεμο και μάλιστα σκληρό και άκρος επικίνδυνο. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες, θα λέγαμε, της τελευταίας ώρας. Είναι ανάγκη το λόγο που σας έδωσα να τον φυλάξετε, γιατί πρέπει απαραίτητος να κρατεωθείτε ώστε εισερχόμενοι να κληρονομήσετε τη γη. Πρέπει απαραίτητος να είστε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου για να μπορέσετε να κληρονομήσετε αυτή τη γη την αγαθή που ο Θεός υπόσχεται να σας χαρίσει. Η γη αυτή την οποία εισέρχεστε δεν είναι όπως η γη της Αιγύπτου που είναι κάτω από τη δική σας εξουσία, θα τολμούσα να πω, γιατί είναι γη όπου σπέρνεις το σπόρο σου και ποτίζεις εσύ αυτά τα οποία σπέρνεις με ως κήπο λαχάνων. Είναι μια γη, είναι μια ζωή που είναι κάτω από το δικό σου έλεγχο. Κάνεις ό,τι μπορείς και καταφέρνεις πολλά. Καταφέρνεις να σπείρεις και να θερίσεις. Καταφέρνεις να πάρεις νερό από το ποτάμι και να ποτίσεις. Η γη την οποία σε φέρνω είναι μια αλλιώτικη γη. Είναι γη ωραίων βουνών και κοιλάδων που δεν εξαρτάται από την προσπάθειά σου, αλλά εξαρτάται μόνο από την εύνοια του Θεού και από την ευλογία του Θεού. Μόνο. Είναι μια γη που δεν μπορείς να την ποτίσεις. Δεν μπορείς επάνω στα βουνά να ποτίσεις ούτε στις κοιλάδες. Δεν έχεις δίπλα σου τον ήλο, τον ποταμό. Είναι μια γη διαφορετική που δεν μπορείς εσύ να την θασεύσεις, να τις οργώσεις, να τις πείρεις και να την ποτίσεις. Είναι μια γη που εξαρτάται απολύτως από το Θεό. Για να ποτιστεί πρέπει ο Θεός να βρέξει. Και πρέπει να βρέξει το συγκεκριμένο χρόνο. Πρέπει να βρέξει βροχή πρόημο, αλλά πρέπει να βρέξει και βροχή όψιμο. Εσύ θα σπέρνεις, αλλά ο Θεός θα αυξάνει. Εσύ θα κάνεις λίγα από αυτά που μπορείς, γιατί λίγα μπορείς, αλλά ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα που μόνο αυτός μπορεί. Η ζωή που έρχεται μπροστά σου, λαέ Ισραήλ, έλεγε ο Θεός, δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή που αφήνεις πίσω σου μέχρι σήμερα. Που προσπαθούσες και κατάφερνες, γιατί ήταν δυνατόν να καταφέρεις. Ήταν δίπλα στον ήλο, ήταν ήσυχα, ήταν στη γη Γεσέν, ευλογημένη γη που σου είχε δώσει ο Θεός για να σε αυξήσει, ώστε να μπορέσεις κρατεούμενος να εισέλθεις και να κληρονομήσεις αυτή τη γη που πραγματικά ο Θεός σου έχει δώσει για δική σου κληρονομιά. Όμως, χωρίς το Θεό, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς τη βροχή του Θεού, δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Θα σπέρνεις και τίποτα δεν θα φυτρώνει αν δεν βρέξει ο Θεός. Θα φυτρώνει και τίποτα δεν θερίζεις αν δεν βρέξει ο Θεός τη βροχή, την όψιμο. Και αυτό ο Θεός θέλει να το φανερώσει, να το αποκαλύψει, να το
φέρει στη γνώση του λαού Ισραήλ πριν μπει μέσα. Πριν μπει μέσα. Να μην βρεθεί μπροστά σε αγωνία και σε φόβο για το τι πρόκειται να κάνει, αλλά να βρεθεί με γνώση και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για το τι ο Θεός πρόκειται να κάνει. Και όχι μόνο μια φορά, αλλά κατ' εξακολούθηση, συνεχόμενα. Εάν ο Θεός δεν προετοιμάσει τις καρδιές του λαού Ισραήλ για αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν μέσα στη γη, που είναι γη ρέουσα, γάλα και μέλι, αλλά μόνο όταν ο Θεός αποφασίζει να ρέει το γάλα και το μέλι, τον φέρνει σε μια γη που θέλει να καταλάβει, που πρέπει να καταλάβει ο λαός Ισραήλ, ότι τίποτα πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να κάνει αυτός. Τίποτα. Θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το τέλος της υποθέσεως είναι στα χέρια του Κυρίου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβει ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Θεού που ετοιμάζεται να μπει στη γη της επαγγελίας, θα τολμούσα να πω και έτσι θα λέω από εδώ και πέρα, στη γη των εσχάτων ημερών, ότι η ζωή αυτές τις έσχατες ημέρες δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή την προηγούμενη. Όλα εξαρτώνται από τη χάρη, το έλεος και την εύνοια του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν, επειδή ο Θεός τους έχει δώσει να καταλάβουν. Για να κρατεωθείτε λοιπόν και να κυριεύσετε τη γη, πρέπει να φυλάτετε τις εντολές τις οποίες εγώ σας δίνω τώρα και προσέξτε, γιατί μέσα σε αυτή τη γη της επαγγελίας υπάρχουν παγίδες, γιατί όπως μέσα στη γη της Εδέμ που υπήρχε απόλυτη η ευλογία και η παρουσία του Θεού, ο Θεός όμως δεν εμπόδισε να εισέλθει όφης, για να δοκιμάσει και να ο Θεός τον άνθρωπο και να δοκιμαστεί ο άνθρωπος πόσο θα αντέξει στους πειρασμούς, και απέτυχε ο Αδάμ ο πρώτος. Τώρα επαναλαμβάνει το ίδιο σχέδιο ο Θεός σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους και με διαφορετικούς ανθρώπους. Εκεί στη γη της επαγγελίας, λέγοντάς τους, σας έχω δώσει όπως τότε στον Αδάμ να μην φάγει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού και δεν υπάκουσε, σας έχω δώσει και εγώ το λόγο μου, που αν περπατάτε σε αυτόν και περιφρονείτε τις προκλήσεις, τις προσκλήσεις, τους δελεασμούς και τους πειρασμούς που ο διάβολος έφερε τότε μέσα από το φρονιμότερο ζώο, το φίδι, θα φέρει τώρα μέσα από τους λαούς αυτούς οι οποίοι κατοικούνε. Γι' αυτό διώξες τους παντελώς, για να είσαστε ελεύθεροι και ένδοξοι και η δόξα σας να εξαρτάται από αυτόν που μόνο μπορεί να εξαρτάται, τον Κύριο των δυνάμεων. Εάν λοιπόν με επιμέλεια ακούτε τις εντολές μου, εις το να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και Αυτόν να λατρεύετε, τότε και μόνο τότε ο Θεός θα στέλνει τη βροχή Του στον καιρό αυτής, και την πρόημο και την όψιμο, ώστε και να συνάξεις στάρι πολύ και ίνων πολύ και έλαιον πολύ, αλλά και χόρτον θα δώσω για τα κτίνη σου, για να τρώγεις και να χορταίνεις, πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός και επιθυμούν και ο λαός Ισραήλ. Θέλουμε άρτον, το λόγο του Θεού, θέλουμε ίνων, τη χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και ιδιαιτέρως θέλουμε το έλεον, που είναι προτύπωση της αγάπης, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, αλλά και του χρίσματος που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους του. Και αυτό θα γίνεται μόνο όταν ο Θεός βρέχει από τον ουρανό βροχήν πρόημων και όψιμων, και
και θα βρέχει πάντοτε από τον ουρανό βροχή πρώιμων και όψιμων μόνο όταν φυλάτει ο λαός της Ισραήλ τους λόγους του, ακούει ο λαός του Θεού μετεπιμελίας και φυλάτει τους λόγους του εις τον αγαπά Αυτόν και να λατρεύει Αυτόν. Όμως υπάρχει και συνέχεια. Μέσα σε αυτή τη γη υπάρχουν, όπως είπαμε, εχθροί αλλά και άγρια ζώα, τα οποία και πάλι ο λαός Ισραήλ δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του. Είναι πόλεις ψηλά, με ψηλά τείχη. Είναι κάτοικοι γίγαντες, ανακύμ. Είναι πολεμιστές σκληροί, εκπαιδευμένοι στον πόλεμο, με ισχυρά όπλα, σε αντίθεση με το λαό Ισραήλ που έρχεται από 40 χρόνια οδηπορίας, χωρίς καμία εκπαίδευση στον πόλεμο και ακόμη χωρίς όπλα ουσιαστικά. Και όμως ο Θεός τους υποσχέθηκε νίκη. Και η νίκη έρχεται μόνο με πίστη στο Λόγο του Θεού, αλλά και με υπακοή. Εάν λοιπόν φυλάξεις επιμελώς όλες τις εντολές μου τις οποίες εγώ προστάζω σε σήμερον, ώστε να εκτελείς αυτές, τότε και εγώ θα διώξω από μπροστά σου όλα αυτά τα έθνη που είναι πολύ μεγαλύτερα από σένα και δυνατότερα από σένα. Εγώ θα τα διώξω και εγώ σου υπόσχομαι, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, αυτός ο τόπος να είναι δικό σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου, γιατί εγώ θα βάλω το φόβο σας και τον τρόμο σας σε όλους αυτούς, ώστε μόνο βλέποντας εσάς να φεύγουνε. Και πρέπει να σκεφτούμε τώρα ένα σοβαρό πράγμα. Όλα αυτά τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, στην πραγματικότητα λάτρευαν το διάβολο. Και ο διάβολος κυριαρχούσε σε αυτούς και ήταν έντονη η παρουσία του. Άρα λοιπόν, σε αυτό τον πόλεμο, η μάχη που καλείται να πολεμήσει ο λαός Ισραήλ δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, όπως φαίνεται, αλλά είναι εναντίον εθνών που ο διάβολος δοξάζεται, κυβερνά και βασιλεύει. Άρα και όπλα να είχανε, και σοφία να είχανε, και στρατηγική να είχανε, και δύναμη να είχανε, σε αυτό τον πόλεμο η έκβαση ήταν καταδικαστική για το λαό αυτό. Γι' αυτό το κυρίαρχο σημείο σε αυτό που έρχεται μπροστά στο λαό του Θεού είναι ένα: ο Λόγος του Θεού. Ένα. Ο Λόγος του Θεού. Και το Ευαγγέλιο μάλιστα του Ιησού Χριστού μας βεβαιώνει, η Καινή Διαθήκη, ότι είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά τον πιστεύοντας το Λόγο του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο περπατώντας ακριβώς τα ίχνη του Χριστού με το Λόγο του Θεού. Μόνο ζώντας ακριβώς στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, όπως αποκαλύπτεται στο Λόγο του Θεού, μόνο τότε θα είσαι, θα είναι, θα είμαστε νικητές. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλο όπλο. Και μάλιστα λίγο αργότερα ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί, που μπαίνει αυτός μέσα ενώ έχει πεθάνει ο Μωυσής, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβάσαι, αλλά πρόσεχε να κάνεις κατά πάντα το λόγο, να μην εκκλίνεις δεξιά και αριστερά, γιατί τότε θα φέρεσαι πανταχού με τα συνέσεως όπου ανυπάγεις, και τότε θα ευωδούσε εις την οδόν σου
και θα είσαι πάντοτε νικητής. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο, το κρίσιμο γεγονός, το κρίσιμο ζήτημα για όλους τους ανθρώπους του Θεού σε όλες τις εποχές, και στις εύκολες, γιατί υπήρξαν και εύκολες εποχές στο λαό του Θεού, και στις δύσκολες, ήταν ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού ήταν, είναι αυτός που εκφράζει το απόλυτο θέλημα του Θεού, αλλά και προφητεύει το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού για κάθε εποχή. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού που κρατάει στα χέρια του το Λόγο του Θεού με επιμέλεια και εργάζεται με φόβο και τρόμο τη σωτηρία του, γνωρίζει τα πάντα. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός είπε, ιδού προείπων εις εσάς τα πάντα. Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος, ποιαν οδό πρέπει να περπατήσει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία και σύνεση, γιατί σοφία και σύνεση είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες και δυνάμεις, γιατί οι δύναμεις και οι ικανότητες του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Θεός. Ένα πράγμα χρειάζεται: πίστη, τη αγάπης ενεργουμένη, πίστη στο Λόγο του Θεού, η οποία θα ενεργείται στη ζωή μας, αλλά μόνο με την αγάπη. Έλεος και αλήθεια είναι τα ζητούμενα από το λαό του Θεού τις δύσκολες ώρες, τις κρίσιμες ώρες, αλλά και κάθε ώρα στη ζωή μας. Αμήν.